Είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Πανετολικό στην έδρα μας. Μέχρι τώρα δεν είχαμε εκμεταλλευτεί, δεν είχαμε αξιοποιήσει μάλλον την έδρα μας. Είχαμε χάσει αρκετούς βαθμούς. Ξέραμε ότι έπρεπε να πάρουμε τους 3 βαθμούς οπωσδήποτε. Ακολουθήσαμε μια συγκεκριμένη τακτική που μας είπε ο προπονητής μας. Νομίζω ότι το κάναμε σωστά. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες πιστεύω να βάλουμε γκολ. Δεν πειράζει, νικήσαμε 1-0 και από εδώ και πέρα πρέπει να ανεβούμε και πιο ψηλά. Ευχαριστούμε τον κόσμο, τους οργανωμένους που ήρθαν και μας βοήθησαν παρά τις καιρικές συνθήκες. Και καλή συνέχεια στον Πανετολικό. Είπε στην άρθρο νωρίτερα για ποιο λόγο έχει αλλάξει η εικόνα της Παναχαϊκή. Αν παίζει ρόλο η έλευση του κυρίου Κούτση, είναι θέμα των παιχτών. Ο κύριος Κούτση νωρίτερα είπε ότι το ποσοστό οφείλεται στους παίχτες, ότι δεν έκανε κάτι ο ίδιος, απλά από τους παίχτες καταλάβουν πού βρίσκονται. Συμφωνεί. Σίγουρα πάντα όταν αλλάζει ο προπονητής, οι παίχτες έχουν έξτρα κίνητρο να αποδείξουν ότι αξίζουν. Μας βοήθησε η έλευσή του, μας γέμισε με πίστη και πάθος. Και αφού έρχονται και τα αποτελέσματα, όλα είναι καλύτερα. Θανάση, και για την Παναχαϊκή που έχει χάσει στην Πάτρα κάπου 6-8 πόντους. Και για τον Πανετολικό, είναι πραγματική η βαθμολογία. Σίγουρα, όλοι όταν παίζουν με την Παναχαϊκή και τον Πανετολικό, ειδικά μέσα στις έδρες μας, προσπαθούν έστω να πάρουν τον βαθμό. Παίζουν πιο αμυντικά, ανασταλτικά, αλλά πιστεύω ότι είναι πλασματική η βαθμολογία και μέχρι το τέλος και η Παναχαϊκή και ο Πανετολικός θα είναι εκεί που τους αξίζει. Κοιτάξτε, από μέσα δεν έχω εικόνα να φοβηθήκαμε. Εγώ ξέρω ότι πέραμε πρωτοβουλίες, προσπαθήσαμε να βγάλουμε φάσεις. Ίσως στο πρώτο 20 λεπτό να υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητες του Πανετολικού, αλλά μετά το 20 λεπτό νομίζω είχαμε και περισσότερες ευκαιρίες. Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι να απειληθήκαμε ουσιαστικά σε καμία φάση.